18 ώρες διαρκεί το ταξίδι από την Αγκώνα μέχρι την Ιγουμενίτσα με το Hellenic Spirit της ΑΝΕΚ. Με το που μπαίνει στο καράβι, το εστιατόριο είναι ήδη ανοιχτό και έχει ωραίο φαγητό. Ψαρονέφρι, φιλέτο κοτόπουλο, μπιφτέκια με πατάτες, ρύζια. Έχει πάρα πολλά πράγματα και οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Είναι γύρω στα 10-12 ευρώ δηλαδή το κάθε πιάτο. 5-5,5 ευρώ η σαλάτα, αναψυκτικά και τα λοιπά, λογικές τιμές. Δεν θα έλεγα ότι πληρώσαμε πολλά. Εγώ μαζί με τον αδερφό μου δύο πιάτα φαγητό, μαζί με δύο σαλάτες και δύο ψωμιά, πληρώσαμε 32 ευρώ. Η καβάντζα σε αυτό το πλοίο είναι η δίσκο. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Είναι η παλιά δίσκο ή η δίσκο που δεν δούλεψε ποτέ ή δεν ξέρω και εγώ τι έχει γίνει. Είναι υπερυψωμένο μέρος το οποίο δεν έχει κόσμο, βρίσκεται ακριβώς πάνω από το εστιατόριο και είναι το καλύτερο μέρος για αυτούς που δεν έχουν καμπίνα να έρθουν να κοιμηθούν εδώ. Έχει τους καναπέδες που βρίσκονται αυτοί σε αυτή την πλευρά. Εδώ είναι η δίσκο ακριβώς στο κέντρο, η οποία δεν δουλεύει όπως είπαμε, και έχει και μερικούς καναπέδες από αυτή την πλευρά. Έχει ακριβώς δίπλα τουαλέτες. Εδώ βλέπουμε έχει και πατάρι το οποίο δεν δουλεύει. Ακριβώς εδώ είναι οι τουαλέτες, οπότε έχουμε τα πάντα. Και αυτή είναι η θέα που έχουμε από την δίσκο. Δυστυχώς δεν έχω εμπειρία από την καμπίνα, από τα δωμάτια μέσα για να σας δείξω πώς ακριβώς φαίνεται, γιατί πληρώσαμε μόνο 280 ευρώ για ένα αυτοκίνητο και δύο άτομα κατάστρωμα. Πήραμε την έκπτωση που ήταν το Early Bird, το οποίο είχαμε κλείσει νομίζω τον Φεβρουάριο, οπότε είχε μια πάρα πολύ καλή έκπτωση και επειδή ταξιδεύουμε μόνοι μας, ένας καναπές μας φτάνει, δεν χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Πάντως είναι κρίμα που το μπαράκι δεν δουλεύει. Θα πίναμε κανένα ποτό το βράδυ, θα χορεύαμε εδώ στο κέντρο στην δίσκο. Ίντερνετ δεν θα έχει σε όλη τη διαδρομή. Από την Αγκώνα με το που αναχωρεί το καράβι, κάνετε το ίντερνετ αυτό που θα είχες, δηλαδή από την Ελλάδα, που δουλεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως κάρτες που μπορείς να πάρεις τον κωδικό, δηλαδή από τη ρεσεψιόν, με 5 ευρώ μπορείς να έχεις ίντερνετ σε όλο το ταξίδι για 24 ώρες. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά για social media είναι μια χαρά. Και delivery από το Τίο, αυτά είναι. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις, λοιπόν. Στην πλώρη του πλοίου υπάρχει μια καφετέρια και ένα πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο μέρος με καθιστικό. Καναπέδες, καρέκλες για να απολαύσεις τον καφέ σου και να δεις βέβαια τη θέα, γιατί είναι πανοραμικά, είναι γύρω-γύρω, όλο ανοιχτό. Αυτή είναι η γωνιά που κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ, εδώ με το Sleepy Punk. Οπότε αν ταξιδεύεις όλο και δεν χρειάζεσαι καμπίνα, θα χρειαστείς 2-3 πραγματάκια να έχεις μαζί σου που θα σε σώσουν σε μια τέτοια κατάσταση. Πρώτον, sleeping bag. Οπωσδήποτε να το απλώσεις στον καναπέ σε περίπτωση που κάνει κρύο τη νύχτα, να τυλιχθείς και να μην κρυώσεις ποτέ. Δεύτερο και σωτήριο είναι οι οτοασπίδες. Ένα ζευγάρι καλές οτοασπίδες. Εγώ χρησιμοποιώ τις Oropax που είναι από κερί, μαλακώνουνε, τις βάζεις μέσα και δεν ακούς τίποτα. Πραγματικά έχει απόλυτη ησυχία. Ακόμα δηλαδή και δίπλα σου να μιλάνε και να φωνάζουνε, θα ακούς πάρα πολύ λίγο, αλλά θα μπορείς να κοιμηθείς. Εννοείται ακουστικά για μουσική, κινητό κτλ. Να έχεις ένα power bank, γιατί δυστυχώς αυτό το καράβι δεν έχει πάρα πολλές μπρίζες. Είναι λίγες μετρημένες. Οπότε ένα power bank για το κινητό σου θα σε σώσει. Ή αν έχεις έναν υπολογιστή και θέλεις απλά να παίξεις κανένα παιχνίδι, να δεις καμία ταινία, να θυμάσαι ότι μπρίζες θα βρεις δύσκολα σε αυτό το καράβι. Έξω κατάστρωμα, έχει καρέκλες δεξιά-αριστερά και έχουμε και ένα μπαράκι ακόμα για να πάρουμε καφέ. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα μεγάλο τεκ, το οποίο πιστεύω το καλοκαίρι θα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να κάνει ίσως και ηλιοθεραπεία. Αυτή τη στιγμή όμως κάνει λίγο κρύο. Και καλά είναι να μπω μέσα σιγά-σιγά, μην την αρπάξω. Δεν θέλω να πάω Ελλάδα πασχαλιάτικα και να είμαι κρυωμένος. Το καράβι δεν είναι καινούριο, είναι 23 χρονών αν δεν κάνω λάθος, αλλά καλά κρατιέται ακόμα. Έχουμε και καζίνο σε περίπτωση που κάποιος θέλει να περάσει την ώρα του ευχάριστα για να δοκιμάσει την τύχη του. Έχει και υλικοδρόμιο σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτή είναι η καφετέρια του καραβιού. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει πολλές φορές είναι όταν Πάσχα, όταν υπάρχουν σχολικές εκδρομές, υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια και από Ιταλία προς Ελλάδα και από Ελλάδα προς Ιταλία. Όταν μαζεύονται όλοι μαζί, παιδάκια είναι λογικό, είναι, κάνουν αρκετή φασαρία. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εμείς. Ελπίζω λοιπόν να βοήθησα. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου εννοείται και άφησε ένα σχόλιο, κάποια ερώτηση που έχεις πιθανόν ή κάτι που γνωρίζεις και θέλεις να το μοιραστείς με κάποιους άλλους. Τα λέμε στο επόμενο.